Ο κύριος Βαγγέλης Φιλιέρης είναι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων της Περιφέρειας Αττικής. Τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά, κύριε Φιλιέρη, να έχουμε. Χρόνια πολλά, κύριε Ραντζά, καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, ακούσαμε χθες τις ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως και τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας. Τα σχολεία ανοίγουν κανονικά. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πολλά τεστ, πάρα πολλά self-test. Πώς θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για το πώς... Στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Κλείσανε τα σχολεία με γύρω στα 6.500-8.000 κόσμων την ημέρα. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα σχεδόν έχουν δεκαπλασιαστεί. Και ναι, τα μέτρα εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Να σας πω κάτι, να σας διακόψω λίγο, γιατί το ακούω από χθες αυτό το επιχείρημα. Υπάρχει και ένα επιχείρημα που θα επικαλεστώ τους επιστήμονες. Ναι. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι η μετάλλαξη όμικρον εκτοξεύδει, όπως έχουν δείξει οι μελέτες μέχρι τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Νότια Αφρική, που προηγήθηκε η εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μετάλλαξη όμικρον αυξάνει ραγδαία, υπερτετραπλασιάζει τα κρούσματα, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στις εισαγωγές των νοσοκομείων. Ναι, αυτό ισχύει, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο απλοϊκό, αν μου επιτρέπετε να λέμε. Μα έχουμε 50.000 κρούσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, αν για παράδειγμα υπάρχει 70% νοσηλεία στα 1.000 άτομα, άρα 700, και υπάρχει 30% νοσηλεία στα 100.000 άτομα, άρα 30.000, υπάρχει μια διαφορά, καταλάβατε. Όχι, δεν καταλάβα, συγγνώμη. Δεν καταλάβα τι λέω. Εάν υπάρχει 70% νοσηλεία στα 1.000 άτομα, που θα είχε η προηγούμενη, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετάλλαξη, αυτή είναι 700. Το 30% όμως των 100.000 που θα φτάσουμε, έτσι, είναι 30.000. Όχι, δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι μια αναγωγή που είναι λίγο αυθαίρετη που την κάνετε. Γιατί να σας πω εγώ, θα σας το πω εγώ. Συγγνώμη τώρα, για να μην παραπληροφορούμε και τον κόσμο και δημιουργούμε εντυπώσεις. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε 160% αύξηση στα κρούσματα και η αύξηση στις εισαγωγές ήταν 6%. Σωστά. Αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που μου είπατε. Αλλά έχουμε συνεχώς αύξηση. Αυτό θέλω ναι, να αλλά σας λέω ότι δεν είναι αναλογική έτσι που μου το βάζετε το 70-30. Όχι, μα δεν είναι αναλογική. Αυτό σας λέω ότι απόλυτα, οι απόλυτοι αριθμοί όμως θα είναι μεγάλοι. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε θα το δούμε. Εγώ είμαι επιφυλακτικός. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ραντζά, να σας πω το εξής. Ότι εμείς εδώ και 2 χρόνια ζητάμε μέτρα για τα σχολεία. Ζητάμε αρέωση μαθητών στις σχολικές τάξεις. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Και το ζητάτε αυτό, εδώ και 2 χρόνια. Αυτό για να γίνει στην πράξη θα πρέπει να προσλάβει περισσότερους καφηγητές και να φτιάξει νέες δομές. Δύο χρόνια δεν έγινε αυτό το πράγμα και δεν ξέρω και αν είναι εφικτό. Υπάρχουν ήδη δομές. Δηλαδή. Σε ηλίκια υπάρχουν δομές αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν άδειες τάξεις. Επίσης, φέτος είχαμε το φαινόμενο σε καιρό πανδημίας να έχουμε συγχωνεύσεις και συμπτύξει τμήματων. Αντί να έχουμε αραιώσει, δηλαδή, να έχουμε πυκνώσει. Σωστό και αυτό που λέτε. Έτσι, τον Νοέμβρη μήνα, δηλαδή, γίνανε συγχωνεύσει σχολείων. Γιατί γίνανε αυτέ οι συγχωνεύσει, το έχουμε ξαναπεί στο ακροατήριο, αλλά θέλω να το επαναλάβετε. Γιατί γίνανε αυτέ οι συγχωνεύσει. Γιατί ήταν λίγοι μαθητέ ανά τμήμα. Ναι. Μα αυτό θέλουμε καιρό σε καιρό πανδημία. Ναι. Στην ουσία, για να γλιτώσουν εκπαιδευτικού. Ακριβώς. Γιατί γίνεται μια λογιστική προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα. Και από την άλλη τη μεριά μιλάει η κυρία Κεραμέως για ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έλεος δηλαδή πλέον. Ωραία. Ήθελα να βάλουμε. Δηλαδή, τα παιδιά που τα βάλανε να ξεκινήσουν με άλλο τμήμα και μετά σε 2 μήνες τα συμπτύξανε, δεν έχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Εσείς τώρα, γιατί και εγώ γονέας είμαι, φοβάστε να στείλετε το παιδί σας στο σχολείο την ερχόμενη Δευτέρα. Να σας πω το εξής. Πριν την πανδημία. Πριν τις διακοπές. Μάλλον Πειραιά, για να είμαστε σχολείο, πιο ολοκληρωμένοι στη συζήτησή μας. Μισό λεπτάκι. Στον Πειραιά, με 37 κρούσματα σε 230 μαθητές, ήταν ανοιχτό. Δεν θα το στέλναμε, όχι. Ανησυχούμε. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία όσον αφορά τη μετάδοση του ιού. Και κοιτάξτε να δείτε τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, έτσι. Αλλά είναι οι οικογένειές μας. Έρχονται σε επαφή με εμάς, με μεγάλες ηλικίες, έρχονται σε επαφή με παππούδες, με γιαγιάδες.
τα σχολεία στην ουσία έτσι όπως λειτουργούν και με αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι βασικά υπερμετάδοση του ιού γίνεται μέσα των σχολείων. Και αυτό να σας πω λίγο κάτι. Να σας πω λίγο κάτι. Επειδή πραγματικά η Όμικρον έχει μια πολύ μεγάλη διάδοση και λέτε γίνεται υπερμετάδοση μέσα από τα σχολεία. Επειδή και εγώ έχω παιδιά και μάλιστα στις δύο βαθμίδες και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, ξέρω ότι όταν εντοπίζεται ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, όλα τα παιδιά υπόκειται σε έλεγχο. Ναι, βεβαίως. Έτσι. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυρία Κεραμέως για να πει ότι τα παιδιά εντός της σχολικής κοινότητας, από υγειονομικής άποψης, από άποψης δηλαδή ελέγχου του το κατά πόσο έχουν επιβαρυνθεί από τον ιό, γίνεται πιο καλά, γίνεται πιο σωστά, διότι υπάρχουν τα self-test σε καθημερινή βάση, όταν διαγνώσκεται ένα, διαπιστώνεται ένα κρούσμα. Κοιτάξτε, είναι πιο ασφαλής, λέει η σχολική κοινότητα, από ότι να είναι στο σπίτι τα παιδιά που είναι προαιρετικό. Εμείς δεν λέμε τα παιδιά να είναι στο σπίτι. Εμείς λέμε τα παιδιά πρέπει να είναι στο σχολείο. Αλλά πώς, τι πρέπει να αλλάξει στο σχολείο. Δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να παθούν μέτρα αραίωσης. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Θα πρέπει να αραιώσουν οι σχολικές τάξεις όσο γίνεται περισσότερο. Επίσης, να πω και το άλλο, ότι ναι, εντάξει, γίνονται διαγνωστικά τεστ, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς όμως. Έτσι, τα rapid. Δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση. Τα μοριακά τεστ επίσης τα πληρώνουμε εμείς. Δεν τα πληρώνει η κυβέρνηση. Αυτό ισχύει δηλαδή για όλη την κοινωνία που λέτε τώρα. Συμφωνώ, σύμφωνοι. Αλλά όταν σου λέει να πάμε όλοι μαζί στα σχολεία μέσα σε τμήματα 27 άρια και πηγαίνετε, πληρώστε γονείς μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ που θα σας έρθει, πληρώνετε και 20, 30, 40, 50 ευρώ, όσα απαιτούνται δηλαδή. Τώρα το λέτε γιατί δεν θεωρείτε φερέγγια τα self-test και πάτε και κάνετε rapid test. Γιατί προβλέπετε self-test κανονικά. Αλλά σε περίπτωση κρούσματος σε μία τάξη θα γίνουν rapid. Ναι. Αυτά τα rapid τα πληρώνουν αυτοί και γονείς. Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι, μάλιστα. Βεβαίως. Και τα μοριακά επίσης, για να είσαι 100% βέβαιος, επίσης από την τσέπη μας. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε αν θα διευκρινίζεται στην... Εμείς λοιπόν ζητάμε, σαν Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, ζητάμε να είναι δωρεάν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να τα πληρώνει, δηλαδή φτάνει πια με την ατομική μας ευθύνη και με την ατομική μας τσέπη. Τώρα που βάλατε το θέμα της ατομικής ευθύνης, νομίζω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επέδειξαν το πώς την ατομική τους ευθύνη. Την ατομική ευθύνη την παίρνουμε. Η κυβέρνηση κάποια συλλογική ευθύνη θα πάρει, θα βοηθήσει. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να δίδονται δωρεάν τα rapid test. Βεβαίως. Όλα τα τεστ και τα μοριακά σε περίπτωση κρούσματος στη σχολική τάξη θα πρέπει να γίνεται δωρεάν. Για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει να το πληρώνουμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει κάποια συμφωνία. Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω από τα διαγνωστικά κέντρα. Βεβαίως. Έχετε περάσει ποτέ έξω από διαγνωστικό κέντρο να δείτε τι γίνεται εκτός δηλαδή των χρημάτων, τι ταλαιπωρία υπάρχει, ας πούμε, περιμένουν να γίνει μοριακό τεστ. Για να κάνουν ένα μοριακό τεστ ή ένα rapid test. Ακριβώς. Και μετά μιλάμε για ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Επίσης, αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως, με συγχωρείτε, αλλά πώς θα λειτουργήσει ένα τμήμα όταν συνεχώς απουσιάζουν παιδιά? Εκεί δεν υπάρχουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μαθησιακά κενά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ένα παιδί που θα απουσιάσει 10 μέρες από την τάξη του, δεν θα έχει μαθησιακά κενά όταν γυρίσει? Και όταν αυτό το πράγμα γίνεται συνεχώς, ο εκπαιδευτικός πώς θα κάνει το μάθημά του? Ναι. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι σε ένα τμήμα 25 παιδιών απουσιάζουν συνέχεια 4-5 παιδιά και δεν κλείνει το τμήμα, αυτό ο εκπαιδευτικός κάνει μάθημα εκείνη τη στιγμή και τα παιδιά όλα συμμετέχουν? Και μετά η κυβέρνηση θέλει και τα παιδιά. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα αυτό μπορεί να συμβαίνει και με την κοινή γρήπη που λέτε τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και με την κοινή γρήπη. Να αρρωστήσουν 2 παιδιά, να απουσιάζουν. Okay. 2 παιδιά, ναι, αλλά όχι συνεχώς 4-5 εγώ, παιδιά. Εγώ όπως... κρατάω πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι πρέπει να δίδονται δωρεάν τα rapid test. Αυτό το θέμα τώρα του συνωστισμού στις σχολικές αίθουσες, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι εν καιρό πανδημίας θεσμικά το Υπουργείο Παιδείας αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη, ανά τμήμα. Στο δημοτικό, έχετε υπόψη σας, ήταν 22 τα παιδιά και τα πήγε 25. Ναι. Που μπορούν να γίνουν και 27. Ναι, αυτό είναι μια αλλαγή που την έκανε εν καιρό πανδημίας που κατά την άποψή μου είναι εντελώς άστοχη. Όχι, λογιστικός. Ήταν άστοχη. Ο λόγος είναι λογιστικός που είπατε. Εξυπηρετούσε ακριβώς. Συμφέροντα δηλαδή το κόστος. Ναι, αλλά άρα λοιπόν εμείς καλούμαστε με την ατομική μας ευθύνη να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη να πληρώνουμε. Η κυβέρνηση όμως δεν δίνει καμία συλλογική ευθύνη να βοηθήσει. Μάλιστα. Σε αυτή την κατεύθυνση.
Δηλαδή για την κυβέρνηση το να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πει βγάζω αυτά τα χρήματα από τον προϋπολογισμό προκειμένου να διευκολύνει όλη αυτή την κατάσταση, δεν το κάνει συνεχώς. Σας ευχαριστώ. Το κατάλαβα. Σαφές αυτό που λέτε, κύριε Φιλέρη, καταγράφηκε. Ζητάμε και να το ξαναπούμε αυτό το πράγμα με βάση ιδίως αυτή την κατάσταση που υπάρχει να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο και η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα που λέτε. Έχει άμεση σχέση, λέτε, με την ταλαιπωρία και με το επίπεδο εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά. Με την ισότιμη εκπαίδευση. Τώρα αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, κύριε Φιλέρη. Να είστε καλά, κύριε Αλατέ. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.